για τον Πανελλήνιο Πολεμικό Σύλλογο Κομμάντους 74, ο συμπολεμιστής από το Κοροπή, Τσεβάς Βασίλης. Για τους 29 πεσόντες ήρωες καταδρομής, ο αδερφός του ήρωα Αντώνης Ζησιμόπουλου από τη Βάρη, Σαράτης Ζησιμόπουλος. Απόδοση τιμών από τον πρόεδρο του Συλλόγου Κομμάντους 74 στον Δήμαρχο Μαρκοπούλου. Χαιρετισμό του Δημάρχου Μαρκοπούλου, κύριο Σωτήρη Μεθενίτη. Νομίζω ότι σε μέρες και ώρες σαν τη σημερινή δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι αργήσαμε. Αργήσαμε πάρα πολύ. Χρειάστηκαν 40 χρόνια για να τιμήσουμε ένα αγνό και ηρωικό παλικάρι που έπεσε μαχόμενο για να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι και για να μπορεί τουλάχιστον η μισή Κύπρος να είναι σήμερα ελεύθερη και δημοκρατική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει μια άσχημη παράδοση απέναντι στους ανθρώπους που θυσιάζουν τη ζωή τους, απέναντι στους ανθρώπους που μπαίνουν μπροστά. Στις δύσκολες αυτές εποχές, που βασικοί θεσμοί της πατρίδας μας αμφισβητούνται και ορισμένοι προσπαθούν ακόμα και τις ένοπλες δυνάμεις να τις υποβιβάσουν από τον εξαιρετικό ρόλο, τον πρωταρχικό ρόλο, που είναι η προϋπόθεση για όλα τα υπόλοιπα, την προάσπιση της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας και της δημοκρατίας της πατρίδας μας, ο Δήμος Μαρκοπούλου, στο πρόσωπο του πεσόντος ήρωα καταδρομέα Κωνσταντίνου Ηλία, έχετε να τιμήσει συνολικά τον αγώνα των ηρωικών καταδρομέων, τον αγώνα των Ελλήνων πολεμιστών της Κύπρου, την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα της χώρας μας και να πει ότι θα είναι πάντοτε συμπαραστάτης και θα προσπαθεί έστω και αργά, έστω και όπως έγινε τώρα χωρίς δική μας ευθύνη, αλλά πιστεύουμε ότι άξιζε πραγματικά να αποδώσει εκείνο τον ελάχιστο οφειλόμενο φόρο τιμής σε ένα πραγματικό παλικάρι που έπεσε για την πατρίδα. Να είναι αιωνία του η μνήμη, να μην το ξεχάσουμε ποτέ και θα ήταν σημαντικό και στα σχολεία της πόλης μας να υπάρξει μια ειδική αναμνηστική τελετή και μια ειδική εκδήλωση η οποία θα φέρνει τη μνήμη όχι μόνο του πεσόντος ήρωα αλλά κυρίως τα διδάγματα. Τα διδάγματα ότι όλων πολυτιμότερο είναι η πατρίς. Σε αυτήν οφείλουμε όλοι να υποκλεινόμαστε και όποτε χρειάζεται να θυσιάζουμε τα πάντα, ακόμα και το ύψιστο αγαθό της ζωής μας. Να είναι αιωνία η μνήμη του Κωνσταντίνου Ηλία. Ο αγώνας και θυσία των ηρώων μας γίνεται κήρυκας και οδηγός, φλογίζει τις ψυχές των νέων, γίνεται πρότυπο για τις επόμενες γενιές. Οι λίγοι που πεθαίνουν για την πατρίδα γίνονται η μαγιά της ελευθερίας, γίνονται φορείς νέας ζωής. Θα κλείσουμε με τον ποιητή Κωστή Παλαμά. Η μεγαλοσύνη των εθνών δεν μετριέται με το στρέμμα. Με τη σκαρδιά στο πείρωμα μετριέται και το αίμα. Ζήτω στον ήρωα που θυσιάστηκε για την υπεράσπιση της μαρτυρικής Κύπρου. Ζήτω στον ήρωα για την ανεκτήμητη προσφορά του στην πατρίδα. Ανάκουσης εθνικού ύμνου.
είστε η αδελφή ενός ήρωα. Πέρασε η Δήλωση. Είμαι η αδελφή του ήρωα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμο Μαρκοπούλου και όλα τα παιδιά που συμμετέχανε και κάνανε μετά από 40 χρόνια αυτό το έργο. Τους χρεωστάω ευγνωμοσύνη. Ο αδελφός μου πέθανε άδικα, οπότε ξέρετε, τι να πω άλλο. Άργησε 40 χρόνια η τιμή όμως αυτή. Άργησε 40 χρόνια η τιμή. Άργησε 40 χρόνια. Ήδη είχαν δώσει η Κυπριακή κυβέρνηση να φτιαχτεί εδώ και τόσα χρόνια, αλλά δεν φτιάχτηκε. Και φτιαχτήκανε με τα παιδιά τα σημερινά. Δεν είναι καθόλου αργά για αυτό που κάνανε. Θα τα ζήσουν τα εγγόνια μου. Τι άνθρωπος ήταν ο αδελφός σας? 19 χρονών, τι να σας πω. 7 μήνες φαντάρος είχε. Και το πήρανε νύχτα και το σηκώσανε και πήγανε και το κάψανε. Έχετε να θυμάστε κάτι ιδιαίτερο από τον αδελφό σας? Από πολύ αγάπη, γιατί πέθανε η μαμά μου εδώ και 3 χρόνια πιο προς τον αδελφό μου και τον είχα σαν γιο μου. Έχασα το πρώτο μου γιο. Μένα, θυμάστε κάτι που σας είχε πει, που σας είχε αποτυπωθεί στο μυαλό και τόσα χρόνια που έχουν περάσει? Τίποτα, ήταν ένα παιδί ήσυχο. Εγώ παντρεύτηκα μικρή, 17 χρόνων και έφυγα και δεν έζησα πάρα πολλά. Με τον αδελφό μου ερχότανε, κοιμότανε, με αγαπούσε. Τι άνθρωπος ήταν ο αδελφός σας, κύριε Ιδία? Ήταν καλό στην κοινωνία, ήσυχο παιδάκι. Ήσυχο παιδί. Ζήσατε μαζί, μεγαλώσατε μαζί, έτσι δεν είναι? Μέχρι που φύγε φαντάρος, ζήσαμε μαζί. Είχε κάτι περάσει από το μυαλό του όταν έφυγε για να πάει να παρουσιαστεί ή όταν πλέον υπηρετούσε? Είχε κάτι στο μυαλό του, ήταν κάτι που τον ενοχλούσε, ένα προαίσθημα ίσως του τι θα συνέβαινε? Όχι, ποτέ δεν είχε προαίσθημα, αλλά τώρα όταν πήγε να υπηρετήσει, όταν έγινε αυτό, έφυγε με κρύα καρδιά. Γιατί τότε εγώ το 74 τον Ιούνιο μήνα παντρευτήκαμε και δεν είχε έρθει το παιδί, δεν είχε έρθει. Μετά ήρθε. Μας έφερε ένα κριτικό μαχαίρι που ήταν στην Κρήτη και σου λέει μετά ότι δεν θα παρουσιαστώ, δεν θα ξανάρθω άλλη φορά, λέει, γιατί έφυγε με ψυχραμένη καρδιά. Ήταν, το είπε τη γυναίκα του, ότι η εργαλεία είχε, ότι αυτά τα παράτησε και έφυγε. Μετά λάβαμε ένα γράμμα όταν πριν να σκοτωθεί, λάβαμε το γράμμα εμείς. Αλλά όταν λάβαμε το γράμμα εμείς, σκοτώθηκε αυτό. Ήταν και με χτυπημένο το πόδι που έγραφε στο γράμμα του. Ήταν χτυπημένο πόδι. Να ρωτήσω, ναι, ως άνθρωπος, τα χρόνια που είχατε ζήσει μικροί, ως νεαροί, ναι, ως νέα παιδιά, τι σας έχει αποτυπωθεί, τι σας έχει μείνει, τι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ για τον αδελφό σας? Εγώ σαν παιδιά τότε που ήταν, γιατί έφυγε και μικρός, γεια σου, έφυγε και μικρός τότε, εμείς όλα τα χρόνια είμαστε αγαπημένοι, στη δουλειά, δουλεύα μαζί υδραυλική, τα πάντα να πούμε, δεν είχαμε κανένα ο ένας με τον άλλον. Ήθελε να παρουσιαστεί σου καταδρομής? Ήθελε, αλλά στην αρχή νομίζω που πήγε ήθελε να γίνει βατραχάδροπος, αλλά κάτι του βρήκανε στο αυτή και μετά γύρισε στο καταδρομό. Στην αρχή για βατραχάδροπος. Πάντως ήθελε να πάει στις ειδικές δυνάμεις. Ναι, ήθελε. Μετά ήθελε. Όταν δεν πήγε βατραχάδροπος, ήθελε να πάει. Κύριε Μανολά, ήσασταν συμπολεμιστής του Κωνσταντίνου Ηλία, ήσασταν στην ίδια δημιουργία? Στην ίδια δημιουργία, από την πρώτη μέρα που παρουσιαστήκαμε μαζί μέχρι την ημέρα, μέχρι το βράδυ της 21/7/1974. Εσείς ήσασταν όμως από τους τυχερούς? Ναι, δυστυχώς ναι, από τους τυχερούς. Μπορείτε πολύ σύντομα να μου περιγράψετε τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ώρα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά, αλλά θέλω έπειτα και λίγα λόγια για τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Ηλία, που τον είχατε ζήσει. Ένα παιδί που από το πρωί μέχρι το βράδυ γέλαγε. Δεν τον είχαμε δει ποτέ λυπημένο, ποτέ νευριασμένο. Ήτανε το χαμογελαστό παιδί της μοίρας, του λόγου. Το αγαπητό παιδί του λοχαγού, το αγαπητό παιδί συνάδελφος και σαν πολίτες παρέα. Ένα από τα καλύτερα παιδιά μπορώ να πω, όχι επειδή τώρα του κάνουμε αυτή την τιμή, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι ήταν. Όταν μπήκατε στο αεροπλάνο? Δεν μπήκαμε στο ίδιο αεροπλάνο, απλά αλλάξαμε αεροπλάνο. Η τύχη ήταν αυτή. Δηλαδή? Παρόλο που ήταν η δημιουργία μου, εμένα μου αλλάξανε αεροπλάνο τελευταία στιγμή. Μπήκε στο πρώτο αεροπλάνο ο Ηλίας, ο Κώστας, εγώ μπήκα στο από πίσω. Αυτή ήταν η διαφορά μας. Με άλλα λόγια, μπορεί να ήσασταν και εσείς ανάμεσα, ναι, στους νεκρούς. Σίγουρα, όχι μπορεί. Εάν δεν αλλάζαμε τελευταία ώρα αεροπλάνο, σίγουρα θα είχα εγώ αυτή την τύχη μαζί.